Στον αέρα βρίσκονται οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικόστρο μετά την απόφαση της εταιρείας που έχει αναλάβει την εγκατάσταση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου να το αποσύρει μέχρι τα τέλη Απριλίου. Με απόφασή της η εταιρεία ανακοίνωσε την απόσυρση του πληροφοριακού αυτού συστήματος μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς κρίθηκε παράνομη η σύμβαση που είχε υπογραφεί για την εγκατάστασή του το 2006 από την εταιρεία, τη ΔΥΠΕ Υπήρου και την Περιφέρεια Υπήρου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χατζικώστα, Ανδρέα Λίτρα, οι εργαζόμενοι είναι ανάστατοι καθώς στον αέρα βρίσκεται πλέον η λειτουργία του νοσοκομείου καθώς και η μισθοδοσία τους. Όπως σημείωσε, το σύστημα αυτό περιλαμβάνει το γραφείο κίνησης, το γραφείο προσωπικού, το γραφείο μισθοδοσίας, τα εργαστήρια και τα φαρμακεία του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι και ασθενείς να είναι αβέβαιοι για το μέλλον. Από τις αρχές Μαΐου, οπότε και σταματάει η λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος, το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει έντονα προβλήματα με τα ραντεβού των ασθενών, την καταχώρηση εξετάσεων και την καταβολή των δεδουλευμένων των εργαζομένων. Έχουμε σήμερα το νοσοκομείο Χατζικώστα να βρίσκεται σε μια κατάσταση αναστάτωσης, όχι μόνο όσον αφορά τη μισθοδοσία, αλλά και όσον αφορά να κρεμαστεί το σύστημα. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί εάν σήμερα εσείς σαν απλός πολίτης θα έρχεσαι να κλείσει ραντεβού στο νοσοκομείο Χατζικώστα και πλέον θα έχει κρεμαστεί το σύστημα. Δεν θα μπορεί να σου δίνει ραντεβού ούτε για τον επόμενο μήνα, ούτε για το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω και ό,τι πότε. Ούτε θα μπορεί να καταχωρεί μέσα τις, να σου βγάζει το εξιτήριο να καταχωρεί τις εξετάσεις που έκανες, ούτε μπορεί να προγραμματίζεται κάτι. Στον αέρα πλέον βρίσκεται μισθοδοσία και των εργαζόμενων στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας, όλων των εργαζόμενων, η βασική μισθοδοσία και βεβαίως οι αργίες, τα νυχτερινά και οι επιρροές και εφημερίδες του προσωπικού. Αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να μην πληρωθούν οι εργαζόμενοι τον επόμενο μήνα. Μάλιστα, ο κύριος Λίτρας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο Συλλόγος Εργαζομένων του Νοσοκομείου να ακολουθήσει ακόμη και τη δικαστική οδό, αν μέχρι το τέλος της εβδομάδας δεν δοθεί μια σαφής απάντηση για το φλέγον αυτό ζήτημα. Όπως τόνισε, οι 1.500 εργαζόμενοι του νοσοκομείου ζητούν την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας και της ΔΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας για το πρόβλημα, καθώς και την ανάληψη ευθυνών από τους υπευθύνους. Το ΔΥΠΕ της Υπήρου που καταργήθηκε, το ΔΥΠΕ της Πάτρας που είναι η συνέχεια και το Υπουργείο έχουν το μεγάλο μερίδιο ευθύνες και έπρεπε, αφού ήταν γνώστες και της πρώτης απόφασης του Επιτρόπου και του Ηλεκτρικού Συνεδρίου, από τότε να λάβουν τα μέτρα.